Συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης παραχώρησε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας Κωνσταντίνος Ντιναλέξης. Για θετική αποτίμηση της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας εκ μέρους των πολιτών έκανε λόγο ο διοικητής του νοσοκομείου Κωνσταντίνος Ντιναλέξης. Ο κύριος Ντιναλέξης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, αναφέρθηκε στις μεταβολές προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και των Κέντρων Υγείας από το 2004 που ανέλαβε τη διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά επιθυμούμε να γίνουμε. Έγιναν πάρα πολλά βήματα και έχουμε ακόμη πολλά να διανύσουμε, πράγμα που υποσχόμαστε. Σημειώνω εδώ ότι επειδή το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου είναι τεράστιο και πολύπλοκο, θα χρειαστούν και πολλές άλλες συναντήσεις προκειμένου να παρατηθούν όλα τα στοιχεία εκείνα που σας ενδιαφέρουν. Παραδείγματο χάρη, προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Εδώ αναφέρω επιτροχάδεν, θα τα πούμε λεπτομερέστερα σε άλλη συνάντησή μας, ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί διαγωνισμός εξοπλισμού για τα άκρα, αξίας 400.000 ευρώ. Για τα ΤΕΠ, περίπου 300.000. Για την καρδιολογική έχει ολοκληρωθεί διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού περίπου 300.000. Έχει εξοπλιστεί το γαστροεντερολογικό από την αρχή με καινούργιο εξοπλισμό. Η μονάδα τεχνητού νεφρού αλλάζει όλα τα μηχανήματα. Στο ακτινολογικό όλα τα μηχανήματα αντικαθίστανται σταδιακά και γίνονται ψηφιακά. 10 Δεκάτου 2004 ήταν περίπου συνολικά 100 γιατροί. Είναι περισσότεροι από 150. Συγκεκριμένα, οι γιατροί ΕΣΥ από 51 μεταβλήθησαν σε 70. Οι επικουργοί γιατροί ήταν 1, έγιναν 11. Οι ειδικευόμενοι γιατροί ήταν 20, έγινε 42. Μένω στους ειδικευόμενους για να πω ότι εδώ πέρα βοηθήθηκαν και πολλές οικογένειες της Άρτας, οι οποίες ξόδευαν χρήματα για να στέλνουν αυτά τα παιδιά αλλού να κάνουν την ειδικότητά τους και είναι πλέον στον τόπο τους. Οι αγροτικοί αυξήθηκαν από 29 σε 35. Συνολικά, οι μεταβολές του προσωπικού έχουν ως εξής. Από 643. Από άτομα που εργαζόταν στα κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο, πλέον εργάζονται 815.